εγώ σήμερα έχω πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, έτσι. Και καλά My Style Rocks και δεκαετία του 80. Καλωσορίσατε σε ένα πραγματικά φαντασμαγορικό επεισόδιο, όπου βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με όλα τα ωραία, δηλαδή την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας της εβδομάδας, που θα κερδίσει 2.500 ευρώ, θα έχουμε και μία αποχώρηση. Νομίζω ότι από ό,τι έχω δει από τα κορίτσια, θα ενθουσιαστείτε με τις επιλογές τους. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί με τους κριτές, να βάλουν υψηλές βαθμολογίες και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Εμείς θα περάσουμε σίγουρα. Για τα κορίτσια δεν ξέρω. Έρχονται κριτές. Ο κύριος Δημήτρης Κουλός. Πας τέλεια αυτό το φόρεμα. Το πας τέλεια. Μου αρέσει που σου αρέσει. Ναι. Να σε πω, ναι. Στέλιο μου, εσύ που ήσουν το 80. Εγώ είμαι το 81, που να ήμουνα. Τι. Άκουτα, αλήθεια, όλοι είστε πάνω από το 80 γεννημένοι. Το 81 γεννήθηκα. Είσαι μικρός πολύ. Εγώ τα θυμάμαι πολύ ωραία τα AIDS όμως. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Εκεί, στράτα, στρατούλα, τέτοια πράγματα. Όχι, γιατί... Ναι, 80. Εντάξει, αρχικά, ναι. Όχι, τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι πολύ ωραία. Οι άλλοι που ήταν να γέννη, τι πώς σου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλάω για αυτά εγώ. Όχι, ναι, έλα, ναι. Το 88 γεννήθηκα. Αλλά όταν λες ότι ήμασταν όλοι αγέννητοι, είναι ναι. Και ο Δημήτρης. Είπετε... Έτσι, είπε, ήταν αγέννητο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς παίρναγες τότε που παρουσιάζεται με την Κέλλη Σακάκου μαζί εκπομπή. Καταρχήν, με την αείμνηστη Κέλλη Σακάκου. Έχω κάνει και εκπομπή. Ήταν στο Κουσκού το μεσημέρι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Σε ποια χρονιά. 2000 κάτι ήταν τότε. Σήμερα πού πάμε όλοι μαζί με τα μαύρα και τα μπλε. Κοίταξε, να σήμερα... Να βαφτίσουμε την Ηλιάνα. Η οποία είναι ακόμα, λέει, μόλις γεννήθηκε. Ακόμα δεν έχει ακριβώς ξεπεταχτεί η Ηλιάνα. Να ρωτήσω τα κορίτσια για το 80, δεν νομίζω. Μόνο από αφηγήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μόνο εγώ θυμάμαι το 80. Μόνο εγώ. Πάμε να δούμε τα κορίτσια και πώς επέλεξαν να κάνουν revival σε αυτή την αξέχαστη δεκαετία. We'll be right back.
πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι με την disco μουσική, με ανεβάζει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Θέλω να σου πω κάτι έτσι από πείρα. Από εδώ και πέρα μεγαλώνοντας, θα ακούς διάφορα, θα πηγαίνεις από εδώ από εκεί και όταν θα θες να κάνεις κέφι, θα βάζεις μόνο disco. Τέτοια. Ισχύει, το νιώθω, το καταλαβαίνεις. Μόνο εκεί, μόνο εκεί. Πού πηγαίνεις? Τώρα για το style δεν ξέρω, θα το δούμε. Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Για να είμαι ειλικρινής. Και να σου πω ότι και αυτό είναι της μαμάς μου. Δεν θέλω να σου δίνω φρούδες ελπίδες. Αυτό το jacket είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά παρακάτω δεν ξέρω να πω. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε. Η μαμά και ο μπαμπάς λοιπόν έχουν επέτειο και κανονίζουν έτσι. Πόσα να χρόνια? Θυμηθούν. Αχ, δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά τα πιο ωραία. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και κανονίζουν έτσι να κάνουν ένα παρτάκι με θέμα AIDS για να θυμηθούν έτσι την εποχή που γνωριστήκανε. Ναι. Και αυτό. Και θα συμμετέχεις και εσύ. Βέβαια. Και εγώ και οι αδερφές μου και οι φίλες μας και όλοι. Γιατί είναι είστε πολύ και μεγάλο το σώμα εσείς, βεβαίως. Ναι, και φέρνουμε και τους φίλους μας έτσι όλοι. Δηλαδή, καμιά πενταριά άτομα. 100%. Το λιγότερο λέμε. Βέβαια. Τώρα. Καλά να περάσετε και καλά να περάσει και με τη βαθμολογία, Νικόλ. Σελένη, έχεις βάλει εσύ και η Μιλία 2. Ναι. Ναι, εγώ ήμουν ανάμεσα στο 2 και το 3, Νικόλ. Το leather στοιχείο που υπάρχει στα έτη σίγουρα το ακούω και ακούω την αναφορά, όμως τα κομμάτια τα μέσα αποδυναμώνουν πάρα πολύ την εικόνα. Δηλαδή, okay. Αυτό το πράσινο από πάνω, δεν ξέρω αν μου ταιριάζει, είναι πολύ λίγο το σορτσάκι το μαύρο αυτό το... ναι. Για αυτήν, δεν το στηρίζει δηλαδή. Θα ήθελε ενδεχομένως κάτι πιο στα κάτω, πιο βροντερό. Ένα κομμάτι δηλαδή πιο okay. Ουσιαστικό. Ναι. Και δεν ξέρω, λίγο οι ζώνες με παραπέμπουν σε άλλα ύφη. Εκεί λίγο μπερδεύομαι. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να δώσεις το kitsch και τη λάμψη της αιτήλας. Αλλά νομίζω λίγο ότι η δεύτερη ζώνη είναι πιο μπόχο. Δεν ξέρω, τη βρίσκω λίγο πιο. Τη βρίσκεις πιο μπόχο. Ναι, τη βρίσκω από άλλη συνθήκη. Αυτά ήταν οι αστοχίες. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορείς να πας στους κριτές. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Είμαι αλήθεια πάρα πολύ περίεργη να ακούσω, ειδικά για αυτή την εμφάνιση, τι έχουν να πούν. Είστε έτοιμοι? Κατάλαβα. Πάμε με το Στέλιο. Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο τέλος της δεκαετίας με αρχές του 90 αυτή η εικόνα. Uh-huh. Δεν το φέρνει το vibe. Δεν το φέρνει το vibe. Δεν το φέρνει το vibe. Δηλαδή, όντως αυτή η εικόνα έχει κάποια στοιχεία έτσι προς το τέλος της δεκαετίας, mm-hmm. αλλά δεν χαρακτηρίζει την εποχή. Είναι αρχές 90, τη βάση των 80's, τη δυναμική της δεκαετίας δεν την έχεις πουθενά. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, το look πραγματικά δεν είναι καθόλου κακό. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αλλά πραγματικά είσαι εκτός concept. Εντάξει. Mm. Ευχαριστώ. Έλα, ας προχωρήσουμε τώρα στην Ηλιάνα. Εγώ διαφωνώ. Εγώ όταν είδα το look σου θεώρησα ότι έχεις πάρει αυτή την εικόνα από επιρροές της Μαντόνα και από όντως ανθρώπους που έμεναν στον Bronx κυρίως και ότι έχεις ανακατέψει αυτά τα δύο και έχεις προσπαθήσει να δημιουργήσεις κάτι σύγχρονο, δηλαδή το στιθόδεσμο, τα δεχτυωτά, τα καλσόν, το συγκεκριμένο τζάκετ, το καπέλο. Νόμιζα ότι το πήγες προς Μαντόνα. Για μένα μαντονίζει δηλαδή αυτό το look. Που έκανε και μια επανάσταση δικιά της μέσα στα έτη, στιλιστική. Και είχε μεγάλη διαφορά από τα άλλα. Τώρα, επειδή εγώ έχω αυτή την άποψη και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου, χώρια τα παπούτσια και την τσάντα, θα βαθμολογήσω ήσυχα και ωραία. Μην ανοίξει καμιά καταπακτή και με φάει από κάτω η καρέκλα. Δεν ξέρω τι να κάνω με τις εικόνες. Οκ. Εγώ θα σου βάλω 3. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Δημήτρης μπορεί. Θα με διώξει. Μαντόνα, παρακολουθώ από το borderline μέχρι, τι να σου πω, δεν μαντονίζει καθόλου. Πραγματικά θέλω να σας δείξω πιο πολύ δείξω το μαντολίνο τον έχω κορέλι κάνει παρά Μαντόνα. Έλα, τώρα υπερβάλλεις. Δεν κάνει Μαντόνα. Και να σου πω ότι μ' αρέσει που έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό σήμερα, γιατί εμένα έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Απλά εγώ δεν βλέπω ένα στοιχείο τουλάχιστον πολύ έντονο των 80's ώστε να μπορώ να το κάνω. Να σε βαθμολογήσω πιο πάνω από το... Ευχαριστώ. Ένα. Κατάλαβες γιατί σε κοιτούσα έτσι προηγουμένως. Κατάλαβα, Κατερίνα. Πήγαινε Ευχαριστώ. Στη θέση σου, σε Γεια παρακαλώ. Σας.
Depeche Mode εδώ, στο πλατό του My Style Rocks. Καλώς όρισες, Όλγα μας. Καλώς σας βρήκα. Θα μας τα βγάλεις τα γυαλιά επιτέλους τώρα. Σε βλέπω σήμερα, τόση ώρα εκεί πέρα. Σήμερα θέλω να τα φοράω. Θέλεις να μην σε βλέπουν. Θέλω να τα φοράω σήμερα. Γιατί? Έτσι, είμαι incognito. Εδώ βρήκες να έρθεις incognito, δεν γίνεται αυτό. Όχι, εντάξει, μου αρέσει τα γυαλιά. Όπως λέει και η Anna Wintour, μπορεί να κρύβομαι. Για να δούμε. Κρύβεσαι, δεν κρύβεσαι. Βασικά είσαι ολοφάνερα πολύ σεξι σήμερα. Oh, αυτό wow, δεν κρύβεται. Ευχαριστώ. Αλλά πες μας που πηγαίνεις. Λοιπόν, πηγαίνω σε μία βραδιά σε ένα μπαρ. Βραδιά βινιλίου. Που παίζεται μουσική 80's. Μάλιστα. Ναι. Και εδώ τι βλέπω, Ramones. Ναι. Γράφει. Ramones. Εδώ. Εξουλάχι, ναι. Εδώ νομίζω, γράφει και κάτι εδώ. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να εξηγήσεις κάτι για το look? Ναι, ιδανικά θα ήθελα να είναι λίγο πιο φουσκωτό αυτό. Δεν πρόλαβα να το φουσκώσω. Ναι. Δεν έχω να εξηγήσω. Ένα κορσέ φορά από μέσα. Αυτό, δεν έχω να εξηγήσω. Ήθελα να κάνω μια εικόνα που είναι να έχει αναφορές στα είδη, αλλά να είναι στο σήμερα. Ναι. Λοιπόν, βαθμολογήστε. Λοιπόν, χωρίς τα γυαλιά πιστεύω να το πάμε αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει. Είναι εντάξει. Εντάξει. Αυτό νομίζω. Ναι. Ότι έτσι θα σου φαινόταν και σένα. Εντάξει. Ναι. Απλώς εντάξει. Όχι, έτσι μου φαίνεται και τώρα. Ναι. Εμιλία μου, έχεις βάλει 2 στην Όλγα. Ναι. Ποια είναι τα στοιχεία της ακριβώς σε αυτό το look? Έχω την ψηλή μέση, η οποία είναι πολύ σφιχτή. Mm-hmm. Έχω το κολάν. Το παπούτσι, πολύ 80's. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το jacket, το οποίο το perfecto, ας πούμε, με σουρανούσε με την punk στα late 70s. Προχώρησε και στα 80's. Και όπως είπα, θα ήθελα ιδανικά να είναι πιο φουσκωτή εδώ η κατάσταση. Η κατάσταση για να κάνει και τον όγκο τον απαραίτητο. Αυτό. Ναι, φωτίζω εγώ δεν έτσι βλέπω κάποιον όγκο, εντάξει, βλέπω το κολάν, ναι, βλέπω το στρας, αλλά τόσο όσο, δηλαδή δεν βλέπω μια εικόνα αυτή, ας πούμε, που έχει κάνει και λέω να ένα 80's look. Η αλήθεια είναι ότι ναι, ήθελα να το φέρω και που ήθελα στο σήμερα, αλλά okay, ναι, δεν έχω την υπερβολή αυτή που θα ήθελα να δεις. Ναι, δεν, στα μάτια μου, δεν, αν περνούσες δηλαδή από μπροστά μου, δεν θα έλεγα «Α, μια κοπέλα βγαλμένη από 80's ή με στοιχεία 80's πάνω της». Δεν το βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή είναι και η εξήγησή μου στο βαθμό. Okay. Θέλω να πάμε και στην Ειρήνη τώρα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει που το έχεις φέρει στο σύγχρονο, αυτό που προσπάθησα να κάνω κι εγώ και δεν ήθελε στην υπερβολή και το kitsch. Το βλέπω. Βλέπω τα στοιχεία όπως είναι το κολάν, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και την τσαχπινιά στο τέλος, φουλεϊτήλα, ζώνη, βάτες, ναι, στο μυαλό μου είναι πιο έτσι. Χαίρομαι. Έξω και το 3, ξέρεις, μου λείπει λίγο κάτι στα χέρια. Μου ναι, κάνουν πολύ γυμνά, ναι. Θα ήθελα ιδανικά να την τσάντα λίγο πιο λαμπερή. Ναι, ή η τσάντα ή κάτι στα χέρια, αυτό ναι, μου λείπει. Ναι, ευχαριστώ. Κι εγώ. Πήγαινε σου κρυτές μπροστά. Ναι. Στέλιο, ξεκινάμε από σένα. Ναι. Συνέβη κάτι με το look σου σήμερα? Ναι. Ωραία. Μίλησε μας για αυτό το look και μετά για το άλλο. Λοιπόν, αυτά τα κομμάτια είναι όλα σχεδόν γκαρντερόμπας. Ναι. Δεδομένου ότι συνειδητοποίησα ότι το άλλο look που θα έφερνα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν εκτός θέματος γιατί δεν έκανα καλή έρευνα στοχευμένη στις δεκαετίες. Ναι. Οπότε προσπάθησα να το φέρω έστω και τελευταία στιγμή. Οπότε πήγες σπίτι σου πριν το γύρισμα, βρήκες κάποια ρούχα και έβγαλες ένα look. Ακριβώς. Και ήρθες. Ναι. Ωραία. Αυτό look δεν είναι ωραίο, Όλγα. Το ξέρω. Και πραγματικά ήξερα ότι κάτι συνέβη και πριν, αλλά νομίζω ότι απλά ξέχασες κάτι και πήγες να το φέρεις. Ναι. Όμως βλέποντας εντυμένη, λέω σίγουρα κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος. Πήγε πολύ λάθος. Τι να κάνω. Αυτό είναι ένα look. Δεν μπορούσα όμως να μην εμφανίσω. Πρόσεξε. Καλά. Το ότι έχει ένα 2-8 στοιχεία μεταφρασμένα δεν το κάνει να αντιπροσωπεύει την εποχή, έτσι, καθόλου. Ναι. Σύγχρονο δεν είναι, που δεν είναι λόγο.
είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων. Πώς κάποτε ήταν στη μοδέ, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια εποχή, 2000 κάτι, που ήταν αυτά τα rock, glam, θέλαν κάτι rock με ρομαντικά στοιχεία. 95, 93, 96. Ούτε που θυμάμαι, κάτι τραγικά, ένα τραγικό trend. Α, καλά. Εντάξει, το βρίσκεται τραγικό το jacket τώρα εσύ είσαι. Το βρίσκω όλο τραγικό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα το φορέσεις αυτό το jacket. Τι να κάνω. Δηλαδή, δεν σου αξίζει να σου σχολιάσει αυτό το look, καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Το ξέρω. Δημήτρη μου. Εντάξει, Όλγα μου, το look σου δεν είναι ωραίο. Δεν έχει αναφορές. Και εγώ, τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μ' αρέσει ένα κορίτσι πάλι που λέει δεν έχω μελετήσει τη δεκαετία, αλλά αυτό είναι φούλε η Τίλα, είπε και αυτή τη λέξη. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω εδώ μέσα. Δεν έχει αναφορές αυτό στα αίτης. Το καταλαβαίνω, το έφερες τελευταία στιγμή γιατί δεν μπορούσε να φέρεις κάτι άλλο. Το καίμε, πάμε παρακάτω, έχουμε δει τι μπορείς να κάνεις, τι αναφορές. Αλλά σαν στυλίστρια και σαν φωτογράφος μόδας θα σου δώσω μια συμβουλή. Οπωσδήποτε πρέπει να μελετήσεις την ιστορία της μόδας. Είναι το α και το ω. Δηλαδή ούτε το make-up, ούτε... είναι όλα, δεν υπάρχει αναφορά. Μέχρι και αυτό που έβαλε στο κολάν με τη ζώνη και από... δεν είναι καν. Τα γυαλιά είναι 70's αρχή. Το μπλουζάκι είναι 70's. Σε παρακαλώ, ξέρω τι μπορείς να κάνεις, το έχω δει. Ένα. Πάμε στην Ηλιάνα τώρα. Κοίταξε, καταλαβαίνω ότι είναι ένα look που έκανες τελευταία στιγμή. Πήγες στην ντουλάπα σου, βρήκες μερικά πράγματα, πήρες 2-3 αναφορές, έφερες πράγματα σε κοντινές δεκαετίες για να το ντύσεις και να έρθεις κοντά και να έρθεις τον καλά και να φέρεις ένα look προφανώς. Λοιπόν, τώρα να σου πω τα ίδια που σου είπα τελείως με τον Δημήτρη. Δεν έχει νόημα γιατί και εγώ βλέπω τα λάθη και τις ασοχίες που έχεις κάνει. Από την άλλη, εμένα μου αρέσει το make-up και τα μαλλιά, να σου πω. Τα θεωρώ πολύ σύγχρονα, που έχουν αναφορές επειδή έχουν έντονα χρώματα. Και νομίζω ότι αυτό το look, αν το φορούσε οποιαδήποτε άλλη κοπέλα, θα ήταν τρομερά καταστροφικό. Το περνάς το μήνυμα ότι αυτό το look είναι ωραίο. Εγώ θα σου βάλω 2, Όλγα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι παρά τις αστοχίες του look και πράγματι τις μπερδεμένες δεκαετίες, είναι ένα look που τουλάχιστον πάνω σου φαίνεται ωραίο. Στα δικά μου μάτια. Όλγα μου, να σου πω, γυρνάς τώρα στη θέση σου και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Γιανούλα μου, τι καλά έχεις. Είμαι. Όχι, δεν είσαι καλά. Σε βλέπω λίγο, είσαι κάπως στεναχωρημένη. Τι έχεις. Όχι, λίγο πονοκέφαλο έχω. Λίγο πονοκέφαλο. Είσαι εντάξει, ωραία. Πού πηγαίνεις. Εγώ πάω σε ένα πάρτι, καραοκέ. Σταμάτα, πόσο μου αρέσουν τα πάρτι καραοκέ. Έχω φρικτή φωνή. Και εμένα μου αρέσουν. Και σήμερα θα βάλουν τραγούδια από την εποχή των 80's. Πάρα πολύ έξυπνο το βρίσκω αυτό. Πολύ δυνατό. Βέβαια. Πάμε να δούμε τι βαθμολογία θα πάρεις. Ας πούμε ότι δεν είναι η top βαθμολογία που έχει μπει σήμερα. Όχι, βέβαια. Έχει όμως μια σταθερότητα, την οποία θέλω, ας πούμε, να την εκτιμήσουμε αυτή τη σταθερότητα πολύ. Και μας το χαλάει 1-1. 1-1. Γιατί 1-1. Ένα-ένα, αυτό τη Ήρηδα. Δεν βρίσκω κάποιο στοιχείο έτης. Μπορεί το μόνο το τούλι. Βασικά, δεν βλέπω κάτι έτης. Έχω διαφωνώ σε αυτό. Τι δεν σου κάνει για έτης. Ποιο, όλα, τίποτα. Δεν έχεις καθόλου όγκους, ας πούμε, οι βάτες που είναι πολύ... κατά τεθέν στοιχείο. Ναι, δεν την νότουσαν μόνο με σακάκι. Σίγουρα. Αλλά δεν έχει κανέναν όγκο. Ούτε κάποια υπερβολή. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος. Απλώς
σύμφωνα με όλα αυτά που έχουμε δει τα look σήμερα, μου φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου 80's. Εντάξει, εγώ διαφωνώ, αλλά άποψή τη. Λέω, ναι. Να πάω σκριτές καλύτερα. Ναι. Και μόλις φτάσεις, τι θα πεις, πες. Εγώ πιστεύω ότι είναι, αυτό θα πεις. Ναι. Πάμε. Τι πιστεύεις, πες μας. Πιστεύω ότι είμαι στο θέμα. Ποιο θέμα? Τα 80's. Ξεκινάει η Λιάννα. Πώς το εμπνεύθηκες, ρε παιδί μου, και το πιστεύεις? Απ' τη Μαντόνα. Ορίστε, έχει μια βάση. Μπράβο. Δεν φαίνεται ότι μαντονίζει, ας πούμε, αυτό? Εγώ το βλέπω ότι μαντονίζει. Επίσης βλέπω ότι μπαρμπίζει λίγο. Μπαρμπίζει. Είσαι πραγματικά σαν να είσαι κούκλα από το 1980. Σε κουτί που αγοράζαν κοριτσάκια, είναι τόσο αυτό το look, είναι τόσο όσο και τα κομματάκια που έχεις επιλέξει και τα χρώματα, τα συγκεκριμένα, που είναι λες και σε κουκλίτσα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω το look σου έχει επηρεάσει από τη Μαντόνα, το βλέπω στη φούστα, στα μποτάκια, στο δίκτυο που έχεις βάλει από πάνω. Έχεις προσπαθήσει να το φέρεις λίγο στο σήμερα, αλλά δεν είναι στιλιστικά και τόσο wow, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Είναι το λίγο απλοϊκό, είναι λίγο καταφέρει να κάνω 80's. Mm-hmm. Μου αρέσει το κόνσεπτ που έχεις πει, ότι πας σε ένα καραόκε πάρτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χαίρομαι πολύ που το σκέφτηκες. Ναι. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. 80's είσαι. Ορίστε. Ναι. Ωραία. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Ναι, όντως υπάρχει μια αναφορά στα 80's. Υπάρχει αυτό το material girl της Μαντόνα και όλα αυτά. Θα ήθελα να το δούλευες λίγο παραπάνω, γιατί ναι. Έχουμε μόνο τη φούστα και ένα κολάν. Και τίποτε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αν έβαζες λίγο περισσότερη ενέργεια σε αυτό το look, ναι. Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα look που δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν το βρίσκω σημερινό. Η φούστα και το κολάν είναι αυτά που σε βάζουμε στην εποχή. Τα μαλλιά δεν είναι τόσο φουντωτά ώστε να χαρακτηρίζουν τη δεκαετία. Έπεσαν λίγο κι αυτά. Το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι λίγο, υπάρχει... Είναι λίγο μίζερο αυτό το look. Ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν βγαίνει έξω τώρα, ούτε στην εποχή την τότε μπορεί να παραμείνει, αλλά είναι μια εντάξει, φιλότιμη προσπάθεια. Mm. Τη βλέπω δηλαδή τη Χριστιάνα που έχει κάνει κάτι βάσει των όσων ξέρει και είσαι και αυτή που είσαι και πιο μακριά από την εποχή από όλους μας σε αυτό το πλατό. Σου βάλω δύο. Ευχαριστώ. Και Δημήτρη μου, ήθελες κάτι να πεις? Το μαλλί εμένα μου κάνει λίγο Jennifer Beals από το Flashdance, καλά το είπα. Αν ήθελες να το κάνεις Μαντόνα, γιατί αυτή η εμφάνιση είναι 80's, αλλά ήθελε πάρα πολύ βελτίωση για να γίνει πολύ ωραία. Ναι. Αν ήθελες να το πας Μαντόνα, λοιπόν, θα έπρεπε να βάλεις αυτές τις κορσέδες που είναι λιζερί που φοράγατε, με γάντια, το τρυπητό ήταν full τάση, ναι. Το καταλαβαίνω. Mm. Θα ήταν πολύ ωραίο να σηκώσεις και τα μανίκια αυτό που κάνεις τώρα, με γαντάκια και αυτά λιζερί. Με γάντια, ναι. Θα έπρεπε να βάλεις όχι αυτά τα παπούτσια, αλλά μια γκέτα με μπαλαρίνα. Αν ήθελες το πας full 80's και Μαντόνα για να πού πας σε καραόκι για να ναι. Γίνει όλο αυτό. Τώρα εσύ το έφερες πιο κοντά, έβαλες το μποτάκι που σου πάει και πάρα πολύ. Ναι. Βλέπω τις αστοχίες, τις στιλιστικές της Χριστιάνας, που είναι πολύ γλυκές και αθώας. Ναι. Πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, Χριστιάνα μου. Μπορείς να πάρεις και στη θέση σου. Και τελείωσε το διαγωνιστικό μέρος. Και έτσι τελειώνει το διαγωνιστικό μέρος της 12ης εβδομάδας. Γιατί τώρα αυτή είναι η στιγμή που θα πούμε ποια είναι η μεγάλη νικήτρια αυτής της εβδομάδας που θα κερδίσει βέβαια 2.500 ευρώ. Η μεγάλη νικητρία της εβδομάδας είναι... Η μεγάλη νικητρία της εβδομάδας είναι... Η Αναστασία Σαμαρά για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Συγχαρητήρια, Αναστασία. Μπράβο. Μπορείς να έρθεις τώρα εδώ. Να σου φέρω εγώ την επιταγή, ναι. Να σου τη δώσω, πολύ. Να σου πω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο, καλοξόδευτα. Ευχαριστώ. Και τώρα χάρισέ μας άλλη μία πασαρέλα. Βεβαίως.
Αναστασία νίκησε, αλλά τώρα είναι η στιγμή που θα μάθουμε ποια κοπέλα πρόκειται να αποχωρήσει από το My Style Rocks αυτή την 10η εβδομάδα. Έχουμε την Ειρήνη Παπαβασιλείου με 11,6 βαθμούς, την Ειρήνη Καζάκη με 32,7 βαθμούς και την Χαρά με 33,1 βαθμούς. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθετε κοντά μου, η Ειρήνη. Και η άλλη Ειρήνη. Και η άλλη Ειρήνη και η Χαρά. Έλατε παρακαλώ. Έλατε εσείς οι δύο. Είναι η εξής. Τώρα τα κορίτσια θα αποφασίσουν ποια θα παραμείνει στο διαγωνισμό με δική τους επιλογή. Σε αυτήν τη διαδικασία εδώ δεν θα λάβει μέρος η Ειρήνη Παπαβασιλείου, όχι μόνο επειδή δεν είναι εδώ, αλλά και έστω και ως μη φυσική παρουσία, εξαιρείται της διαδικασίας αυτής. Τα κορίτσια, εσείς, θα αποφασίσετε μόνο ανάμεσα στην Ειρήνη και στη Χαρά. Η Ειρήνη Παπαβασιλείου, που έχει διαγωνιστεί για 2 ημέρες αυτή την εβδομάδα, πηγαίνει κατευθείαν στην διαδικασία της αποχώρησης από τους 3 κριτές. Θα αποφασίσετε λοιπόν ανάμεσα, μόνο ανάμεσα στην Ειρήνη και στη Χαρά. Εσύ, Αναστασία, θα είσαι εκείνη που θα δώσεις μία διπλή ψήφο σε μία από τις 2 κυρίες. Εμιλία. Με συνοπτική έτσι διαδικασία θα πω ότι θέλω να για μένα να παραμείνει, όχι να παραμείνει, να δώσω την ψήφο μου στην Ειρήνη. Θέλω να δω πράγματα από την Ειρήνη. Έχει εγκλωβιστεί τώρα σε μια κατάσταση που η ίδια έφτιαξε, αλλά επειδή είναι τίμιο πλάσμα πραγματικά, εγώ θέλω να ξαναγυρίσει έτσι όπως τη γνωρίσαμε και να κάνει τη δική της προσπάθεια, γιατί ξέρω ότι θέλει να μείνει εδώ πάρα πάρα πολύ. Μία ψήφος για την Ειρήνη. Είναι πραγματικά στο χέρι σου ότι θα γίνει. Θέλω να δώσω και τις 2 ψήφους μου στη Χαρά, γιατί θεωρώ ότι ήταν λίγο άδικο για αυτήν ότι δεν είχε ασυλία. Και επίσης θεωρώ ότι η Ειρήνη σε μεγάλο βαθμό έχει πει αυτό το που ήταν να πει και έχει δείξει αυτό που ήταν να δείξει μέχρι στιγμής. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ισοπαλία. Με την ψήφο αυτή τη διπλή της Αναστασίας που είναι η νικήτρια, έχει γίνει ένα 4-4. Σε αυτή την περίπτωση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και δεν το ξέρεις τώρα, Χαρά μου, θα σου το πω, θα πάτε και οι 2 μπροστά στους κριτές. Οι κριτές θα αποφασίσουν για την τύχη σας. Βεβαίως, στη διαδικασία αυτή θα είναι και νοητά έστω, αλλά πραγματικά για μας και η Ειρήνη Παπαβασιλείου. Παρακαλώ, κορίτσια. Εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε ποια κοπέλα θα σωθεί και θα επιστρέψει στη θέση της και μετά θα έχουμε την αποχώρηση. Στέλιο. Ναι. Είναι η δυσάρεστη στιγμή της εβδομάδας αυτή. Λίγο περίεργο γιατί η Χαρά δεν είχε την ευκαιρία να μας δείξει πολλά πράγματα. Οπότε μια δύσκολη εβδομάδα για σένα. Τι μέρες εδώ περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Γρήγορα βέβαια οι μέρες περάσαν και για την Ειρήνη ως τώρα, που έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Παρ' όλα αυτά έχεις δείξει η Ειρήνη κάποια καλύτερα δείγματα, όπως και η Ειρήνη Παπαβασιλείου έχει δείξει πάρα πολύ ωραίες εικόνες και είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, αν και δεν είναι μαζί μας τώρα. Η δική μου πρόταση είναι να μείνει λίγο ακόμα στο διαγωνισμό η Ειρήνη Καζάκη. Ευχαριστώ. Ηλιάνα. Στο συγκεκριμένο σημείο και σε αυτή τη φάση θα δώσω την ευκαιρία στη Χαρά, γιατί νομίζω ότι το γεγονός ότι σήμερα μελέτησες και έκατσες πραγματικά να ασχοληθείς με το look, με τη μόδα, τι σημαίνει το 80's, δείχνει ένα πολύ καλό δείγμα για την πορεία σου στο show, αν παραμείνεις τελικά μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε είναι πάνω σου τώρα. Δημήτρη. Εγώ θέλω να μείνει η Χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Χαρά, μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Χαρά. Λοιπόν, οι κριτές έσωσαν Ειρήνη τη Χαρά. Η Χαρά συνεχίζει. Εσύ παραμένεις τώρα μπροστά τους. Αλλά έχουμε όλοι στο μυαλό μας και για τους ανθρώπους που μπορεί να μπαίνουν τώρα στην παρέα μας ότι υποψήφια μαζί σου για αποχώρηση είναι και η Ειρήνη Παπαβασιλείου, η οποία ούτε σήμερα μπόρεσε να έρθει. Ποια από αυτές τις δύο κοπέλες θα είναι αυτή που θα αποχωρήσει σήμερα από το My Style Rocks? Θα πρέπει να αποφασίσετε όμως. Πρέπει να αποφασίσετε τι θα γίνει. Παραγιά. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου Κατερίνα. Ομόφωνα αποφασίζουμε δυστυχώς για σένα να είσαι εδώ μαζί μας και να προσπαθείς όσο περισσότερο μπορείς να μας φέρεις και να μας αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ευχαριστώ πολύ. Η Ειρήνη Παπαβασιλείου λείπει και θέλουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην Ειρήνη που είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου, λοιπόν. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.